άστο το αγόρι μας το όμορφο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς το αγόρι. Τι κάνει η οικογένεια, χαιρετισμούς. Βρε, ποιος άλλος σου μιλάει τόσο όμορφα πρωί-πρωί. Έτσι, μόνο. Εγώ περίμενα να πεις η γυναίκα μου. Σου δίνω πάσα να περάσει καλά την υπόλοιπη μέρα, σου δεν θες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Παρακαλώ, ξεκινήστε, κυρία μου, σήμερα για αλλαγή. Νέα Σαββατοκύριακο, θέμα πρώτο, καινοτομία στη λειτουργία των δικαστηρίων, δίκες με χρονόμετρο, το μεγάλο στοίχημα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων και η προσπάθεια να επιλύονται οι διαφορές σε εύλογο χρόνο. Το καινοτομία στη λειτουργία των δικαστηρίων έχει να κάνει με φίλοι τηλεθεατές, με ό,τι συνέβη στο Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από λίγες ημέρες, όταν συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο νέος οικοδομικός κανονισμός. Τι έκανε λοιπόν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κύριος Πικραμένος? Έβαλε στο ρολόι του το χρονόμετρο και λέει στους δικηγόρους: Παρακαλώ, κύριοι, για τις τοποθετήσεις σας, τις δηλώσεις σας, 6 λεπτά. Καλό είναι αυτό. Δεν έχει προηγούμενο. Περιέργως ακολούθησαν όλοι οι συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, λέω τους δικηγόρους εγώ, το χρόνο αυτό και μάλιστα που είχαν και δύο, μοιράζονταν και το χρόνο μεταξύ τους. Αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες να έχει τελειώσει η διαδικασία που σε άλλες περιπτώσεις, κύριε Τσουκάλα, κύριε Φρεμετή, την μπορεί να κάνει και πάρα πολύ καιρό. Ορθό. Αυτό θεωρήθηκε λοιπόν ως ένα πείραμα που πέτυχε. Ναι. Και θα μπορέσει να μπει και σε εφαρμογή. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι λογικό το βρίσκω. Ναι, αλλά να πας σε ένα μεικτό ορκωτό, να πεις σε 6 λεπτά ή σε 10 λεπτά. Εντάξει, έχουμε δει διάφορα να συμβαίνουν κατά καιρούς. Να σου πω κάτι, και στη Βουλή έχουν χρονόμετρο. Ναι. Βλέπε, μήπως τώρα δίκες και τα λοιπά, τελειώσαν σε ένα μήνα ενώ περιμέναν να κάνουν μήνες. Σε 9 μέρες. Ναι. Είχαμε μήκτο ορκωτό που τελείωσε σε 2 μέρες παράδειγμα. Για δολοφονία, οργανωμένο έγκλημα. Όλα γίνονται. Αλλά λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Συνέχισε, έχεις κι άλλα. Τα άλλα καιρό. Θέμα δεύτερο, στο φως αντιμοσίευτα ποίηματα του ποιητή, ανέδωτος Κώστας Παλαμάς, τα άγνωστα διαμάντια που προέκυψαν από την γνωριμία του με την Αρτέμιδα Ρέσου χρονολογούνται από τον Ιούνιο του 27 και δημοσιεύονται στα Νέα για πρώτη φορά. Και θέμα 3, επιπλέον των 24 που έχουμε παραγγείλει, αγορά 6 νέων Ραφάλ. Νέα προμήθεια ώστε να δημιουργηθούν 2 μοίρες με τα γαλλικά μαχητικά στο τραπέζι της κυβέρνησης. Θετική εισήγηση από την πολεμική αεροπορία. Με φιλοδορήματα, κύριε Τσάμπαλ, θα βγουν αυτά. Λοιπόν, αυτά από τα νέα με πλούσια ρεπορτάζ. Με δίκαιη φορολόγηση θα έρθουν τα Ραφάλ, όπως έρχονται, και τα Μπελαρά. Γιατί δεν είστε εσείς ο υπρός προς Θεού. Κουβέντα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Van Gogh στην National Gallery. Έκθεση που συνεπήρε το Λονδίνο, παρακαλώ πολύ. 61 αριστουργήματα του Vincent Van Gogh από όλο τον κόσμο, λέει, στο Λονδίνο, γιορτάζοντας τη συμπλήρωση 200 ετών από την ίδρυσή της. Στην εντυπωσιακή, λέει, έκθεση αυτή, οι επισκέπτες θα δουν τα διάσημα έργα του ζωγράφου, όπως φυσικά την Ένα Αστρή Νύχτα, την οποία και βλέπουμε και εδώ, και πορτρέτα του. Το Αλεξάνδρα χωρίς απογευματινά χειρουργία. Γιατί? Παγώνουν, λέει, μέχρι νεοτέρας, επειδή οι μέες είναι απλήρωτες. Μεγάλο θέμα και θα το δούμε κι αυτό. Ελληνική ομπρέλα, λέει, ζητούν οι χώρες της Βαλτικής. Αρνητική προς το παρόν η Αθήνα. Πάμε από εδώ, Θοδωρή μου. Ταχύτερη εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες είναι το νέο πλαίσιο και σε μία τριετία αυξήθηκαν κατά 300.000 οι Έλληνες που μένουν στο ενίκιο. Στην εφημερίδα των συντακτών, το ορφανό του Ταϊπέδ και οι χρυσές δουλειές. Ακτινογραφία της μονάδας που αγάπησε η κυβέρνηση. Σε 14 μήνες έκανε 61 απευθείας αναθέσεις για έργα δασοπροστασίας ύψους 230 εκατομμύρια ευρώ με νόμο του 79. Το ταμείο, αφού ξεπούλησε τα συμπικά της χώρας και φέσει το δημόσιο με νέα χρέη, εξαερώθηκε. Όμως η μονάδα συμβάσεως στρατηγικής σημασίας επιβίωσε. Άνω των 7 δις επενδύσεις που διαχειρίζεται, κοστίζει ακριβά, λειτουργεί με αδιαφάνεια, ειδικεύεται σε πρόσληψη συμβούλων απευθείας αναθέσεις ματέως διαγωνισμού και καθυστερήσεις έργων σύμφωνα με τον ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών. Και ΣΥΡΙΖΑ προπήρε για παρασκηνιακές συνομιλίες και κρυφά χαρτιά των αντιπάλων. Αυτά με πλούσιο ρεπορτάζ από την εφημερίδα των συντακτών. Βαράνε κανόνια, λέει η Δημοκρατία. Ο νομπελίστας κατακεραυνώνει τη λάθος συνταγή των μνημονίων, λέγοντας ότι ο πλούτος της χώρας κατέληξε σε ξένους ή ολιγάρχες και ότι μεσαία και κατώτατη τάξη ακόμα δεν έχουν ανακάμψει. Ο τραπεζίτης σε ομιλία του υποστήριξε ότι μας έχουν ξεπεράσει ακόμα και χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, συμπληρώνοντας ότι είναι κακό μοντέλο ανάπτυξης η ξαπλώστρα της Μυκόνου. Ανέφικτες λύσεις στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό, λέει η εφημερίδα. Η Μαρία Δενάξα περιγράφει το διέξοδο της Συνόδου Κορυφής και τις προβληματικές διαπραγματεύσεις. Το Μαξίμου πυροβολεί τον Σαμαρά και τρέμει τη συνέχεια. Ο Μητσοτάκης απάντησε δεικτικά στον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά η πίεση για τις δρομολογούμενες εθνικές υποχωρήσεις μεγαλώνει. Αλλάζουν πάλι το επίδομα θέρμανσης στα 1.200 ευρώ, το βοήθημα για το ρεύμα. Πώς θα διαμορφωθούν τα ποσά για κάθε κατηγορία αναπεριοχή? Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε σε πολύ λίγη ώρα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κύριο Σκυλακάκη, θα τον έχουμε εδώ κοντά μας. Στο πόδι το σουφλί, μεγάλη διαδήλωση. Αξίζουμε περισσότερα.
Στον Ελεύθερο Τύπο, διπλά βιβλία στα ενίκια, έρευνα της εφημερίδας για τις διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι, συμβόλαιο με χαμηλό μίσθωμα και το υπόλοιπο ποσό της συμφωνίας σε μαύρα χρήματα, το κέρδος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρώνουν λιγότερους φόρους, όφελος για τους ενοικιαστές, η έξτρα έκπτωση και αποφυγή τεκμηρίων. Ντοκουμέντα με συμβόλαια χαμηλότερα έως 73% από τις τιμές αγγελίας. ΑΔΕ, ο έμφυα μειώθηκε κατά 32,3 από το 2018 έως το 2024. Στήριξη στο Ισραήλ, όχι σε εμπλοκή ΝΑΤΟ και Ουκρανία, τη συζήτησαν Στάρμερ, Μπάιντεν, Σόλτς, Μακρόν στο Βερολίνο. Στον Παυρολιθάρι Φωκίδα, σε ένα πάρκο για τα δίδυμα κορίτσια που χάθηκαν στο μάτι. Και τέλος ανοχής σε υπερπατριώτες και θεωρίες συνωμοσίας, μηνύματα Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά. Μετά το Δελφινάριο, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για συνέδριο σε μπουζούκια. Άφθονο γέλιο από την πολιτική επιθεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα συζητήσουμε αργότερα, θα έχουμε εδώ εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ στην παρέα μας, φυσικά όλων των κομμάτων, έτσι. Πάμε να δούμε τι λέει η απογευματινή. Χρυσές δουλειές, δες εδώ, για τη μαφία του Χαλκού. Έρευνα λέει για την δράση του Ρωμά. Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος τα κέρδη από τα λιωμένα μέταλλα. 4 ευρώ Χαλκός, λέει το τιμολόγιο της μαύρης αγοράς. 2 ευρώ ο ρίχαλκος, 1 το αλουμίνιο, 1 ευρώ το κιλό, 1 ευρώ το μολύβι και 100 ευρώ, λέει το κιλό. Όχι το κιλό, τι είναι. Εδώ λοιπόν. Τόνο, συγγνώμη. Τόνος, ναι. Εδώ το εύστοχο είναι να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Χρύσα μου. Να πούμε στον κύριο Τσάπαλο γιατί εκεί που πάει ο Χαλκός, που πάει ο δράστης της κλοπής, το Χαλκό, τον κλεμμένο Χαλκό. Κάποιος είναι αυτός που κάποιος παίρνει. Κάποιος τον παίρνει. Κάποιος τον παραλαμβάνει. Υπάρχουν πολλά παράνομα. Αυτοί πλουτίζουν. Θα έπρεπε να είναι και στο δικό σας στόχαστρο, κύριε Τσάπαλο. Όπως και δεκάδες άλλες, μη σας πω και χιλιάδες επιχειρήσεις όλη την Ελλάδα που είναι παράνομες, λειτουργούν σε μη υπόγεια, κάνουμε εφόδους καθημερινά και ως ΑΔΕ και ως ΔΟΕ και καθημερινά βγάζουμε και δελτία τύπου που ανακοινώνουμε και τα αποτελέσματά τους. Έτσι. Είναι μεγάλο το παραϊμπόριο και φυσικά αλλά και στο κομμάτι του Χαλκού. Υπάρχει συναρμοδιότητα για να μπορέσει φυσικά, να παταχθεί το κακό αλλά αυτό. Αλλά σας λέω ότι γι' αυτό αναπτύσσουμε και τέτοια εργαλεία που μας βοηθούν και οι ίδιοι πολίτες να αποκαλύπτουμε τέτοιου είδους παράνομες επιχειρήσεις και έχουμε αποκαλύψει πολλές μέσα από τις πλατφόρμες καταγγελιών. Από το ρεύμα του γείτονα Χρύσα μου μέχρι την τηλεδιοίκηση. 27.000 καταγγελίες πολιτών. Πληρώνουν οι φτωχοδιάβολοι συνήθως, οι Ρωμά και λοιπά. Βγαίνουν πάντα οι τίτλοι, οι Ρωμά και Ρωμά και Ρωμά. Μήπως κάποιος βάζει και τους Ρωμά. Φτωχοδιάβολοι. Εισαγωγικά για κάποιους που όπως λέμε. Εδώ λέει κύριε Τσάπαλε 10 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο λέει τα αίτια από τα λιωμένα μέταλλα. Μήπως θα έπρεπε να βάλετε στο στόχαστρο και αυτά τα παράνομα, όπως μας λέτε, μαγαζιά. Φυσικά τα έχουμε βάλει και αυτά. Γίνονται έλεγχοι, έχουν γίνει σε αυτά. Φυσικά έχουν γίνει σε κάθε πτυχή της οικονομίας που υπάρχει παρεμπόριο ή παράνομη δραστηριότητα. Ξαναλέω ωστόσο ότι θα πρέπει και οι πολίτες, και το κάνουν, έχουμε 27.000 επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες πολιτών μέσα από την πλατφόρμα της ΑΔΕ, να μας βοηθούν ώστε να αποκαλύπτουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι μόνο θέμα φοροδιαφυγής. Έχει να κάνει και με πολλές άλλες παρανομίες, φυσικά, έτσι. Μάλιστα, πάμε να συνεχίσουμε. Ο Φιντάν έρχεται στην Αθήνα με το όπλο παραπόδα. Η ηρεμία, λέει, στο Αιγαίο είναι πολύτιμη, αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός. Και ΣΥΡΙΖΑ Live, ξύλο μεταμουσικής, με συνέδριο αν γίνει σε Μπουζουξίδικο, λέει η εφημερίδα. Στο ριζοσπάστη, απεργιακό συναγερμό με πανεργατική κορύφωση στις 20 Νοέμβρη για μισθούς υγεία και παιδεία έξω από τα πολεμικά. Σφαγεία, έξω τώρα από τα πολεμικά σφαγεία, νεκρών το λιμάνι του Πειραιά την ερχόμενη Τετάρτη, απεργία σε βαπόρια, προβλήτες, Κόσκο, ναυπηγό επισκευαστική ζώνη, για το εισόδημα και τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών, απεργούν οι εκπαιδευτικοί, ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα στήριξης στο επίκεντρο της απεργίας στα ξενοδοχεία. Μπλόκαραν κοντέινερ με σφαίρες για το στρατό του Ισραήλ, λιμενεργάτες και σωματεία Πειραιά, με πλούσιο ρεπορτάζ από το ριζοσπάστη. Πάμε να δούμε τι λέει η Κόντρα. Τα μαχητικά F-16 λέει στην υπηρεσία του Ζελένσκι αντί να περιπολούν στο Αιγαίο και να προστατεύουν τα συμφέροντα της χώρας. Κραυγή απόγνωσης SOS από τον ΟΗΕ, ο λοιμός Καραδοκή λέει στην Βόρεια Γάζα. Και έως και 1.000 ευρώ τα πρόστιμα έρχεται η λυπητερή για τα ΙΟΤΑΧΗ χωρίς ασφάλεια και κταίο. Και άλλο μεγάλο θέμα αυτό, κύριε Τσάπαλε, να ξέρετε. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά που κυκλοφορούν. Μα φτιάξαμε τον νόμο για εξάμηνες αυτόματες διασταυρώσεις στοιχείων, ώστε να αποκαλύπτονται και τα ανασφάλιστα και όσα δεν έχουν περάσει κταίο και όσα δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Αυτό δεν είχε γίνει εδώ και δεκαετίες, έτσι, και το λέγανε οι κυβερνήσεις παλιότερες και καμία δεν το έκανε. Τώρα λοιπόν έχει γίνει πράξη, ξεκινάνε οι έλεγχοι αυτοί.
Μάλιστα. Συναργερμό στη Βουλγαρία, πρώτων πυλών στη χώρα μας, η γρήπη των πτηνών. Α, εσύ να τα ακούς αυτά. Με σπουδάζει λίγο νερό στον κύριο Τσάπαλο, τον έχουμε ταράξει έτσι. Όχι, ίσα ίσα. Βλέπετε όμως ότι όλα καταλήγουν στην οικονομία. Το έχετε δει ότι όλα καταλήγουν στην οικονομία. Έχει τελειώσει ο Αντών. Ναι, έχει τελειώσει, θα ήθελα. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν στην οικονομία. Και το κύριο Τσουκαλά. Έλα μέσα. Πάνω, έλα, έλα μέσα. Τις άφησες τον άνθρωπο. Κάτσε να πει κι εγώ λίγο, με ταράξετε κι εμένα. Πού να ξέρε, να σας πω κάτι. Τροφοδοσία τώρα με καύσιμα. Αυτό ακριβώς. Γιατί χωρίς νερό πώς να ζήσει ο άνθρωπος. Ελπίζω να μην είναι νοθευμένο. Όχι, 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 δεν ελπίζω να υπέφτει. Όχι, και εμείς εδώ στο Open Gate θα σας παρακαλώ. Περάσει όλα στην κάρτα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν έχει τύψη τώρα. Στην εστία, στη γραμμή σημείται ο κύριος Γεραπετρίτης, ταυτόσιμη με τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού για τα ίμια, η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών για την Κάσο. Εμμονή στο δόγμα για να μην ενοχλούμε τις ΗΠΑ αν έχουμε πόλεμο. Ο δεδομένος σύμμαχος είναι ο ζημιωμένος σύμμαχος. Και η θρασίτα της Σκοπιανή διοικητικού δικαιώματος στη Θεσσαλονίκη. Οι Σκοπιανοί όχι μόνο δεν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με ακραία άτομα που καθοδηγούνται από την Τουρκία, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι καταπατώνται τα δικαιώματά τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Αστεία. Και αξίζει να διαβάσετε, Μιχάλης Σάλλας, από το 2008 έως το 2022, οι Έλληνες έχασαν αθρηστικώς 600 δις ευρώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Αστεία και τις δηλώσεις του κ. Σάλλα, όπως αναφέρονται. Του Μιχάλη Σάλλα, όπως αναφέρονται. Πάμε να δούμε τι λέει η κοινή αυτεμπορική. Ποιοι ποντάρουν στην απόλυτη ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από ένα αδύναμο ευρωνόμισμα. Κατασκευές, έργα υποδομών 3,8 δισευρώ στην Κρήτη, λέει η εφημερίδα. Στο τύπο της Θεσσαλονίκης, ούριος άνεμος φυσά ξανά για την πολύπαθη Εγνατία. Επιτέλους, πραγματικότητα των μετρών Θεσσαλονίκης σε 42 ημέρες. Αισιοδοξία πως ο πάλι ποτέ εμπορικός δρόμος θα αναπνεύσει με το μετρό. Αυτά από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Εσπρέσο. Το τρίτο πρόσωπο λέει στον γάμο της Υπουργού. Πόσο συνθέτης θα έκανε λίμπα από την οικογένεια με την Όλγα στις δημόσιες ερωτικές περιπτύξεις με την πέτρα του σκανδάλου. Και πάμε πάνω-πάνω. Πλάτνικ Φουέγκο στο Λονδίνο. Σε φιλανθρωπικό γκαλά η κυρία Πλάτνικ με την Ελένη Φουρέιρα, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.